Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα μαγικό μέρος, το οποίο αξίζει πραγματικά να επισκεφτείτε όποιος θα έρθει στο Δήμο Κορινθίων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ κιόλας με τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Τζετζούμη, τον Γιάννη. Χαρά μας κιόλας, πρόεδρε. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει πολλά παραλιακά μαγαζιά και έχει και παραπάνω, άρα για όλες τις οικονομικές δυνατότητες. Έχουμε αποκτήσει φέτος γαλάζια σημαία, που πέρσι τη θέσαμε σε υποψηφιότητα, που σημαίνει ότι πληρεί τις 33 προδιαγραφές για να είναι μια οργανωμένη παραλία για να έχει γαλάζια σημαία ο κόρφος εδώ της Κορινθίας, του Δήμου Κορινθίων. Και ταυτόχρονα έχουμε βάλει και πρόσβαση, εννοείται, αμέσως και στους μόνιμους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες του χωριού να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε στιγμή θέλουν στη διάρκεια του καλοκαιριού για τον μπάνιο τους. Καλώς όρισες, αντιδήμαρχε, στο χωριό μας. Να μου είσαι καλά. Το χωριό μας, εντάξει, είναι ένα μικρό χωριό. Κυρίως επιδεισμό το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είναι τεράστιο. Γίνεται χαμός. Από 200-300 άτομα που έχει το χειμώνα, το καλοκαίρι φτάνει 4-5.000 κόσμο. Πώς είναι η μόνιμη κάτοικη του χωριού? Εκεί ως τα 250 άτομα. Επιτοπίστων είναι επαγγελματίες, κυρίως στην εστίαση και στο ξενοδοχειακό, και επαγγελματίες ψαράδες. Αυτές είναι οι κύριες δουλειές. Πολύ ωραία. Και βλέπω σήμερα, πέρα από το ότι είμαστε σε ένα καταπράσινο, ένα μέρος ο οποίος συνδυάζει και πράσινο, δηλαδή και βουνό, έτσι, και θάλασσα και πεδιάδα, ταυτόχρονα βλέπω δίπλα μας και μια πολύ όμορφη παιδική χαρά. Την οποία φτιάξαμε πέρσι στο τέτοια περίοδο, πριν ένα χρόνο περίπου. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο και τον κύριο Πούρο για αυτό το έργο. Ένα σύνθημα το οποίο θα λέγαμε τελειώνοντας το βίντεο για αυτούς που μας έχουν παρακολουθήσει και θέλουμε να τους πούμε να μας επισκεφθούν εδώ στον κόρφο. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τους επαγγελματίες να αναβαθμίσουν τα μαγαζιά τους. Έχουν ανακοινιστεί και δύο ωραία ξενοδοχεία και γενικά δημιουργούνται όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερες προϋποθέσεις για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Είμαστε και πολύ δίπλα και από την Αθήνα κιόλας. Και τα μαγαζιά και τα βένες και τα καφέ και αυτά, όλα νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο, παρέχουν καλές υπηρεσίες και νομίζω ότι ο κόσμος μένει ευχαριστημένος. Άρα είτε ζευγάρι, είτε άνθρωποι με οικογένεια, με μικρά παιδιά. Υπάρχουν και δωμάτια, υπάρχουν και πολύ ωραία μαγαζιά. Ένα απίστευτο σημείο, 30 λεπτά από τον ισμό της Κορίνθου. Στο Δήμο Κορινθίων, ο κόρφος Κορινθίας που αξίζει να επισκεφτείτε και να τον γνωρίσετε και να τον ανακαλύψετε. Και επίσης προσπαθούμε και εμείς οι επαγγελματίες να παρέχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους κάνουμε να σταθούν όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.